Λοιπόν, Δήμητρα, Σοφοκλής Ρωμαλιώτης. Τώρα τι μου κάνατε. Δήμητρα εδώ. Μανιαβού. Χαίρομαι ο άνθρωπος που τον λάτρεψε το γαλακτομπούρικο και το προφιτερόλ. Λοιπόν, τις προάλλες συνδεθήκαμε στην ΙΤΕΑ. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, παιδί μου, σε 10 λεπτά ήταν εδώ. Ακριβώς. Ήρθατε θεατές, όπως είδατε και φάνηκε από το καντινίδι σας, τόσο και στην τηλεθέαση, όσο και στη συμμετοχή μας στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας, αγαπήσατε τα γλυκά του. Πες το, πόσες χιλιάδες views είχε στο... Δεν ξέρω πια πόσες είχε, παιδιά, στο κανάλι του Open στο YouTube. Λοιπόν. Χιλιάδες. Δεν είναι μόνο τα γλυκά, είναι ότι γνώρισα έναν άνθρωπο που είναι οικογενειάρχης επαγγελματίας, που αγαπάει αυτό που κάνει, που έχει πάθος, ζει σε μια απομακρυσμένη, όμορφη, υπέροχη, φιλόξενη πόλη όπως είναι η ΙΤΕΑ Φωκίδος, σε μια COVID-free περιοχή και επιμένει να δημιουργεί. Και ο ίδιος, όπως όλοι οι επιχειρηματίες, άντρες και γυναίκες που τους στηρίζουμε ως εκπομπή. Έτσι. Τα πάρα καλά. Και νομίζω ότι τώρα. Δήμητρα, όχι, περίμενε, περίμενε. Θα κάνει Δήμητρα τη συνέντευξη και εμεί θα φάμε τα γλυκά. Περίμενε. Πείτε τα, πείτε τα, Δήμητρα. Τι τρως εσύ. Λέω ότι τρώει η Σοφοκλή. Δηλαδή... Γεια σας, γεια σας. Η σοκολάτα είναι το αγαπημένο μου. Σοφοκλή, πώς φάνηκε η εμπειρία σου εδώ στο στούντιο? Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μου άρεσε όλο αυτό το σκηνικό που έβλεπα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σοφοκλή. Λοιπόν, ξέρεις, έκανε εντύπωση αυτό που λες, ότι έπρεπε να κλείσω την επιχείρησή μου δεχόμενος το σοκ της πανδημίας, παρ' όλα αυτά μπήκα σε μια άλλη συμπεριφορά. Θες να υπενθυμίσεις αυτό που είπες και έκανε, αν θες, συγκίνησε τηλεθεατές? Γιατί τελικά φάνηκε ότι η επιχείρησή σου αφορά εργοδότες και εργαζόμενους που είναι οικογένεια. Εννοείται με το... Με την πανδημία. Ναι. Όταν ήρθε το σοκ, το ότι ή το κλείνω γιατί δεν θα δω άνθρωπο ή δεν όπως πρέπει. Και πάρα πολύ, χιλιάδες. Ήταν σοκαριστικό. Ξαφνικά ένα βράδυ μας λένε κλείστε τα μαγαζιά σας, όλοι το προσωπικό, τι θα το κάνουμε, όλα αυτά ήταν ένα σοκ που τραβήξαμε. Ψάχναμε να βρούμε λύσεις, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε κάποιες αναστολή, θα μας δώσει το κράτος μέτρα, τι θα κάνουμε. Ήταν ένα σοκ. Εντάξει, τα καταφέραμε, βολευτήκαμε. Πιστεύουμε να μην έχει αυτό που είπα και τις προάλλες, να μην έχει ξανά κανένα κρούσμα διαφορετικά. Υπήρξε ο φόβος στα μάτια των εργαζομένων. Συγγνώμη, επειδή έχω ζήσει ως ανειδίκευση εργάτη στο Σοφοκλή. Έχω δει εργαζόμενοι πώς τον αντιμετωπίζουν και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Εμείς τουλάχιστον το βίντεο είδα 6-7 εργαζόμενους. Δηλαδή, φοβήθηκαν πως υπάρχει ρήξη σχέση σας. Εννοείται, ανασφάλειες. Φοβερές ανασφάλειες. Αν θα ανοίξει το μαγαζί, αν θα έχουμε δουλειά. Άλλοι είχαν γραμμάτια, χρέη, χρωστάγανε νίκια, ο κόσμος δεν ήξερε. Δεν ξέραν τα παιδιά τι θα κάνουν. Με πέρανε τηλέφωνο, ρώτησε στο λογιστή τι έγινε. Υπήρχε μια ανασφάλεια. Εντάξει. Το μακάρι, κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα που ανοίγει και ο τουρισμός σιγά-σιγά. Mm-hmm. Μας τα έλεγε και η Δήμητρα για τις χώρες που σιγά-σιγά αρχίζουν και θα έρχονται από τη Δευτέρα, στις 15 Ιουνίου. Γιατί ανοίξαμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και κόσμος. Και Σαββατοκύριακο κοντά είναι η ΙΤΕΑ. Ναι, βέβαια. Με το που ανοίξαμε, πιάσατε τη βροχιά. Εντάξει, πιάστε κουβέντα. Εσείς να πιάσω εγώ τα. Πείτε τα εσείς. Να σου πω. Δεν βλέπω την ώρα και κάνεις τις ερωτήσεις και λέω τώρα θα πάω εγώ στο γλυκό. Εντάξει, τέτοιο είσαι. Τι να σου πω. Μα φέρνει ένα πιετελάκι για το ελληνικό. Συνεχίστε. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Όχι, περίμενε. Τη γωνίτσα την έχεις για τη Δήμητρα. Για μένα είναι αυτό. Τι θα φας και εσύ, Δήμητρα. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα διαλέξει. Πιο μικρό. Μας επιτρέψω. Όχι, τι έχω φάει και τη γωνία. Η γωνία για τη Δήμητρα. Εδώ, ωραίο φαίνεται. Θα θέλει από κοντά, παιδιά, περίμενε. Φοβερό. Μισό. Πιο κοντά. Έχει φλουρί. Για την αγαπημένη μας, καλή μας συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ζεστό ακόμα. Κοιτάξτε εδώ, προσέξτε. Μη, πήγαινε σε διάλειμμα. Κοίτα την κρέμα, πώς επιτίθεται στη συνείδηση. Την κρέμα, πώς κάνει έφοδο στο υποσυνείδητό σου. Δεν πρόκειται, θέλουν να το δούνε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Επιστρέφουμε να δούμε περισσότερο. Ναι, σε λίγο. Τον αυτό, ο μέντορας μου, όταν ήμουν ανειδίκευτος στο ζαχαροπλαστείο του, στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής του. Δήμητρα Μανιαβού δεν έχει ακουμπήσει, έτσι. Δήμητρα, πρέπει να δοκιμάσεις. Δεν σε πιέζουμε. Όχι. Δεν σε πιέζουμε. Όχι. Όχι. Εξασκούμε τώρα στο να αντισταθώ στον πειρασμό. Λοιπόν. Ο Σοφοκλής ήρθε από την ΙΤΕΑ, την COVID-free περιοχή, την όμορφη και φιλόξενη πόλη με τις υπέροχες παραλίες. Φίλε, κάθε φορά που βγαίνει στην εκπομπή, χαλάει ένα ταψί γαλακτομπούρικο για να βγάλει ένα κομμάτι. Αυτό είναι. Θα το φάμε αυτή τη φορά, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, είμαστε όλοι έτοιμοι. Είμαι σίγουρος. Αλλά έχει μπει στην κάτω γαλακτομπούρικο, γιατί όση ώρα είμαστε στο διάλειμμα, τα μηνύματα που έρχονται, αλλάζει η πολιτική επικαιρότητα πάντα, έρχονται. Έχει μυστικό το γαλακτομπούρικο με κατά ύφη. Αλλάζει κάτι στη γεύση. Σίγουρα υπάρχουν μυστικά. Αλλά το βασικό είναι η τεχνογνωσία και καλές πρωτοσύλλες. Να σου ρωτήσω ένα κόλπο που κάνει σίγουρα. Για πες μου. Κάποια στιγμή, δείξτε το παιδιά, πρέπει να το δείξετε το όμως για να το πω. Έτσι. Το τουμπάρις προς το τέλος. Το τουμπάρω, ναι. Το τουμπάρις, ρε φίλε, φαίνεται. Το τουμπάρις, ε. Ναι, το τουμπάρις, φαίνεται. Το τουμπάρις προς το τέλος, πώς το λες. Μα ακούσετε κάπως. Το τουμπάρις προς το τέλος. Ναι, το τουμπάρι για να πάρει τα. Να είναι πιο ζουμερό πάνω. Είναι κόλπο αυτό, ε. Ναι. Κοίτα αυτό, κοίτα. Αυτή η κρέμα τώρα.
Κοίτα εδώ πώς είναι. Να σου πω, Σπύρο, βγάλε και λίγο προφιτερόλ. Λόγω γαλακτομπούρεκο βγάζει, φίλε. Κοίτα εδώ. Η κρέμα αυτή έχει κάποιο. Είναι καλές πρώτες ύλες, λες, ε. Καλές πρώτες ύλες, αλλά είναι και η τεχνογνωσία. Και η τα μηχανήματα. Ναι. Τι φτιάχνεις. Η Δήμητρα με ρώτησε το διάλειμμα αν φτιάχνετε με στέβια. Όχι. Τι γελάτε, γελάνε οι άλλοι. Γιατί γελάνε. Κυρίες ρε φίλε, πολύ στέβια ρε παιδί μου. Όχι. 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 Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Είναι μια άλλη κουβέντα το στέβια, θέλει άλλη συζήτηση, άλλη εκπομπή. Λένε ότι είναι στέβια. Ερώτημα. Τι βάζει, ρωτάνε πολλοί φίλοι, τι βάζει κάποιος στο GPS για να έρθει να σε βρει στην Ιταία. Ρουμελιό τη Εφοκλή, ζαχαροπλαστή αρχοντικών. Ναι, εντάξει. Είναι κλασικό. Είναι στο ακριβώ που μπορεί να μπαίνει στην Ιταία. Λοιπόν. Φιλιά σε όλου του στην Ιταία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν ανεκτική. Μα υπέμεινε. Και μα υπέμεινε.